Ο Γιώργος Βαζάκας αποτελεί ούτως ή άλλως εδώ και πολλούς μήνες διακαεί πόστο του Χρήστου Ζαχόπουλου να αναλάβει τεχνική ηγεσία των Τρικάλων. Για τον λόγο αυτό του προτάθηκε κάποιες φορές να αναλάβει τους και ανέλθους. Ωστόσο για τους δικούς του λόγους παρέμεινε φέτος μέχρι το τέλος της σεζόν στον Ελπιδοφόρο Κηφισιάς. Στις τελευταίες μέρες, ο Γρεβενιώτης τεχνικός δέχεται και πάλι πίεση από τον Ζαχόπουλο προκειμένου να έρθει στα Τρίκαλα. Και δεδομένη τη αγάπη που έχει για την πόλη μας, αλλά και τις καλές σχέσεις με το συνδέαμα του ιδιοκτήτη της ομάδας, τούτο δεν αποκλείεται να συμβεί τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ωστόσο, ο Βαζάκας που φαίνεται να έχει προτάσει και από ομάδες παραπάνω κατηγοριών για να έρθει στα Τρίκαλα, είναι δεδομένο ότι θα ζητήσει κάποιες προϋποθέσεις από τη διοίκηση, όπως για παράδειγμα η στελέχωση της ομάδας πέρα από τους πιτσιρικάδες και με έναν κορμό έμπειρων ποιοτικών παικτών, προκειμένου και αν έρθει να πάνε τρένο την επόμενη χρονιά. Ενώ σίγουρα σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι εξελίξεις αναφορικά με την κατηγορία που θα αγωνίζεται ο Άρης στο νέο πρωτάθλημα, και κυρίως το οικονομικό κομμάτι είναι εκείνο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Κατά τα άλλα, δοκιμών συνέχεια είχαμε την Τρίτη για τον ΑΟ Τρίκαλο στο δημοτικό στάδιο, όπου 30 περίπου ποδοσφαιριστές από διάφορα ερασιτεχνικά σωματεία του νομού έδωσαν το παρόν. Τις δοκιμές επέβλεψε και πάλι ο προπονητής Νίκος Αργυρούλης με τον συνεργάτη του Παναγιώτη Γάλλο, οι οποίοι χώρισαν τους υποδοκιμένους παίκτες σε δύο ομάδες που αγωνίστηκαν μεταξύ τους σε οικογενειακό δίτριμμα. Στη μία ομάδα ξεκίνησαν και όσοι παίκτες απέμειναν στο ρόστερ από τη φετινή σεζόν, δηλαδή όλοι οι τρικαλινοί ποδοσφαιριστές. Το τεχνικό team έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένο από δύο παιδιά που έδωσαν το παρόν και στα προηγούμενα φιλικά της ομάδας, το 17χρονο αμυντικό της ΑΕΤ Σιγαρίδα, αλλά και τον επιθετικό Μπάμπη Γκάτσιο, ενώ άρεσαν και άλλοι παίκτες για τους οποίους θα γίνει και ανάλογη σύγχυση προς τη διοίκηση. Αυτή ήταν και η τελευταία δοκιμή ποδοσφαιριστών, ενώ με την ολοκλήρωσή της, οι ποδοσφαιριστές του ΑΟ Τρίκαλα ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι στον Νίκο Αργυρούλη, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού πρόπτου δεν θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι του Γκιανέρθρων. Αίσθηση προκάλεσε η παντελή απουσία της διοίκησης από τις νέες δοκιμές, καθώς στο στάδιο δεν βρέθηκε ούτε ένα μέλος του ΔΣ. Τέλος, θα σημειωθεί ότι δεν αποκλείται τις επόμενες ημέρες να διεξαχθεί ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι σε κάποια θεσσαλική ομάδα. Βλέπουμε ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της ομάδας. Έχουν έρθει αρκετά παιδιά και έχουν έρθει και διαφορετικά παιδιά από ό,τι είχαν έρθει την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς κάναμε κάποια φιλικά την προηγούμενη εβδομάδα με τη Λάρισα και με τον Τρίνο, με το οποίο καλέσαμε κάποια παιδιά, τους είδαμε, προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια καλύτερα συμπεράσματα. Σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση. Και θα δούμε μετά από εκεί πέρα, θα έρθουμε συνεννόηση τι θα γίνει με προπονητές και με άλλα πράγματα που υπάρχουν στην ομάδα. Γιατί αριθμό παιχτών μιλάμε σήμερα και θέλω να μου πεις έτσι για τους παίκτες οι οποίοι δοκιμάστηκαν το προηγούμενο διάστημα, αν υπάρχουν κάποιοι που άφησαν καλές εντυπώσεις και ενδέχεται έτσι να γίνει θετική εισήγηση προς την διοίκηση. Σήμερα δοκιμάζονται πάλι γύρω στα 30 άτομα. Όσον αφορά τις δοκιμές που έγιναν με τα παιδιά που καλέσαμε να παίξουν στα φιλικά, σίγουρα αφήσαν κάποιες εντυπώσεις. Τώρα κάποιοι είναι πιο μικροί. Θα δούμε τώρα, θα δώσουμε την εισήγηση και ο κύριος Αργυρούλης και εγώ στη διοίκηση και από εκεί πέρα θα αποφανθεί για την καταπέρα εξέλιξη των πραγμάτων. Με τους άλλους παίκτες τι γίνεται με την κανονική την ομάδα, κάποιοι αποδεσμεύτηκαν, κάποιοι άλλοι δεν είναι εδώ στην προπόνηση σήμερα καθώς αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν. Να, αυτά τα γνωρίζει καλύτερα η διοίκηση. Δεν έχω τώρα ενημέρωση για τους άλλους παίχτες. Έχουμε τελειώσει. Δεν ήταν λόγος να τους φέρνουμε ή να τους κρατάμε, εφόσον ήταν από μακριά, πρέπει να πάνε και αυτοί στις οικογένειές τους. Τώρα τα παιδιά δεν το κρατήσαμε, εφόσον είναι τρικαλίνοι, να κάνουν κάποια παιχνίδια να έρθει πιο μεταβατικά το στάδιο της αποφόρτισης. Και μετά από εκεί πέρα θα δούμε. Αυτά είναι θέματα διοίκησης. Κάποιο φιλικό ακόμη θα υπάρξει το επόμενο διάστημα? Δεν γνωρίζω. Υπάρχει μια πιθανότητα να παίξουμε άλλο ένα φιλικό, να πάμε να ειδοποιήσουμε τα παιδιά και από δοκιμές και από την κανονική ομάδα για να παίξουμε. Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Ιουνίου και θα αποτελέσει την απαρχή του ζυμώσεων για την επόμενη χρονιά στον Έολο. Το δελτίο τύπου της ομάδας αναφέρει τα εξής. Τα Τρίκαλα, η πόλη του μπάσκετ όπως λένε πολλοί, μόνο υπερήφανα μπορεί να νιώθουν για το μεγάλο κατάστημα της ομάδας που κατόρθωσε όχι μόνο να πρωταγωνιστήσει αλλά και να σπάσει όλα τα ρεκόρ συνάδοντας στην Α2 κατηγορία. Η διοίκηση της μεγάλης αυτής επιτυχίας βρέθηκε χθες μαζί με τον προπονητή Γιάννη Τζίμα και μετά από μια επικοδομητική συζήτηση και ενημέρωση των δύο πλευρών για την περσινή χρονιά, οφειλές, διαπιστώσεις, λάθη, ωφέλη, αλλά και για τη χρονιά που έρχεται, σκέψεις, στόχοι, σχεδιασμός, όλοι διαπίστωσαν ότι υπάρχει θέληση συνεργασία των δύο πλευρών να συνεχιστεί αφού κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη. Επίσης, το γεγονός ότι επιχειρηματίες της πόλης, Φαλτάκας Αθανάσιος και ο Ζάρος Παναγιώτης είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν την καινούργια χρονιά και διοικητικά ακόμη. Υπάρχει αισιοδοξία ότι τα Τρίκαλα θα είναι και του χρόνου η έκπληξη του πρωταθλήματος, διοικητικά, οργανωτικά και αγωνιστικά. Επειδή όμως ο κόσμος ήταν πάντα ο μεγάλος χορηγός της ομάδας και είναι μονόδρομος όλη η προσπάθεια να στηρίζεται σε αυτόν τον κόσμο, αποφασίστηκε να γίνει ανοιχτή συνέλευση της ομάδας την 3η 12 Ιουνίου. Θα ανακοινωθεί η ώρα και το μέρος, όπου και μπορούν φίλοι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, χορηγοί, φίλοι της ομάδας, παλιοί και νέοι διοικούντες να ανταλλάξουν απόψεις και να δουν πραγματικά όλοι μαζί το μέλλον της ομάδας, βοηθώντας ο καθένας όσο μπορεί. Τέλος, το προπονητικό team και οι αθλητές της ομάδας, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πόσοι επαγγελματίες είναι, ξεκινούν από 3η-5η Ιουνίου προπονήσεις μεταβατικής περίοδου. Θα παρουσιάζουν ο Τσούτσος Εθνική Ενόπλων και ο Τριμιτζάκης Εθνική Νέων. Την περίοδο της μεταβατικής περίοδου, το προπονητικό team, με απόφαση του Γιάννη Τζίμα, θα έχει και κάποιους ταλαντούχους αθλητές των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής.
οι οποίοι και θα ενταχθούν αν χρειαστεί και περάσει απόφαση της ΕΟΚ για 4 αθλητές κάτω των 22 στρατιωτικά της Α2. Η ώρα της ΤΕΠΣ έφτασε για τον ΑΣΥΓΜΑ Μετέωρα, ο οποίος μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά εξασφάλισε την επιστροφή του στο περιφερειακό πρωτάθλημα μέσω των Παράζ Ανόδου. Το τελευταίο παιχνίδι των αγώνων διαβάθμισης για τα Μετέωρα κοντά στη Νέα Σηλεύκη δεν διεξήχθη, καθώς το σωματείο της Ιγουμενίτσας δεν κατήρθε να αγωνιστεί. Και έτσι οι Καλαμπακιώτες θα γιορτάσουν την Παρασκευή στη Φιέστα Ανόδου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας Βασίλης Καρακίτζιος. Εκεί θα πραγματοποιηθεί φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα των Μετεώρων, η οποία θα ξεκινήσει στις 4.30 το απόγευμα. Ενώ στη συνέχεια όλοι οι συντελεστές της Ανόδου θα γιορτάσουν μαζί με τον κόσμο τους την επιστροφή στο περιφερειακό πρωτάθλημα, ανοίγοντας παράλληλα τις καθιερωμένες σαμπάνιες. Η συνέχεια θα δοθεί σε νυχτερινά μαγαζιά της Καλαμπάκας. Η Φιέστα θα αποτελέσει εκτός από πρόβλημα και το κύκλο άζωτο του πρώτου Κώστα Φαμίση, ο οποίος έπειτα από μια απολύτως επιτυχημένη χρονιά θα αποτελέσει παρελθόν.